αλλά βάλετε τον πατέρα μου στον χρόνο, τον έχω στα μπουντουρούνια, πυκνωμένο, και εγώ θα σας δώσω πάρα πολλά λεφτά, τόσα λεφτά σας δεν χρειάζεστε, θα σας δώσω στρατό και θα σας προσφέρω και την έννοια των εκκλησιών. Είτε πίστηκαν από την προσφορά, είτε βρήκαν μια καλή ευκαιρία από την προσφορά του νεαρού, τελικά αποφασίζουν μέσα από αρκετά εξαιρετικές ποινές. Την άλλη του 1930, Απρίλιο, αποφασίζουν ότι θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη να βάλουμε στον χρόνο τον νεαρό βασιλιά, τον νεαρό Αλέξιο, να πάρουμε στρατό από εκεί, να πάρουμε χρήματα για να μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε τους δανεικούς, να πούμε και στον Πάπα ότι κοιτά, σου προσφέρουμε και την ένωση της Εκκλησίας, οπότε εσύ μας αφόρησες, αλλά εμείς κάνουμε και άλλους, κάνουμε και τον υπέρ του στόχο και έτσι πιο δυνατοί να κατευθυνθούμε προς τους Αγίους Στόχους. Φτάνω το 1904 στην, τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη, εντυπωσιάζονται, οι πόλεις της Ευρώπης εκείνη την περίοδο είναι μικρές πόλεις. Μεγάλα χωριά θα μπορούσαμε να πούμε, ενώ η Κωνσταντινούπολη το 1904 είναι μία μεγαλούπολη και με σημερινούς όρους μεγαλούπολη, με έναν πλούτο, δεν είχε πατήσει ξένους εισβολές η Κωνσταντινούπολη σχεδόν 1000 χρόνια. Λοιπόν, με συγκεντρωμένα αμύθιτα πλούτη, οι οποίοι τα βλέπουν οι σταυροφόροι και μένουν αποσβολωμένοι, κυριολεκτικά. Λοιπόν, φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη, γίνονται κάποιες επιθετικές ενέργειες, εν τέλει εκθρονίζεται ο Αλέξιος και αποκαθίσταται στον τρόνο ο Ισάκιος με το γιο του. Και μετά αρχίζει τώρα όλο αυτό το παιχνίδι, οι σταυροφόροι έξω από τα τείχη μπαίνουν, βγαίνουν μέσα στην πόλη, ζητούν να αποκατασταθούν χρηματικά, ζητούν το στρατό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, βέβαια, δεν υπάρχει τόσος πλούτος, δεν υπάρχει τόσο χρήμα για να δώσει ο αυτοκράτορας και ο νεαρός συναυτοκράτορας στους σταυροφόρους. Είναι σε μια αποδιοργάνωση κρατική μηχανή εκείνο το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αρχίζουν οι πρώτες διενέξεις, εδώ μεταξύ ξεσπούν διάφορες πυρκαγιές, γίνονται διάφορα, τα λέω επί τροχάδιν. Τον Ιανουάριο ανατρέπονται ο Ισάκιος και ο Αλέξιος από τον Αλέξιο τον Πέμπτο, είναι τρεις Αλέξιοι μέσα στη σειρά, δηλαδή, συγχωρέστε. Λοιπόν, αναλαμβάνει ο Αλέξιος Πέμπτος, εκμεταλλευόμενος την αντιλατινική μερίδα που αρχίζει να διαμορφώνεται στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζουν εχθροπραξίες και αποφασίζεται η τελική επίθεση τον Απρίλιο του 1904. Πριν την τελική επίθεση, σταυροφόροι βρισκόταν πραγματικά και σε ένα διέξοδο. Τελείωναν οι προμήθειες, η σταυροφορία κινδύνευε να καταστραφεί, οπότε ή θα έπρεπε να επιτεθούν στην πόλη να την καταλάβουν, ή θα έπρεπε να διαλύσουν τελείως τη σταυροφορία. Γι' αυτό κάνουν διάφορες συμφωνίες, εμείς λέμε ότι κάνουν μια συμφωνία για να μοιράσουν τα εδάφη αφού καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, αφού διαλύσουν την αυτοκρατορία, να μοιράσουν τα εδάφη της αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Σάββατο γίνεται η πρώτη επίθεση, δεν πετυχαίνει, Κυριακή κάνουν προσευχή, περιτριγυρίζουν οι ιερείς μέσα στο στρατόπεδο των σταυροφόρων και τους λένε ότι αυτό που κάνετε είναι ηθικό, γιατί θα αποκαταστήσετε, αυτός που είναι στον χρόνο είναι σφετεριστής, είναι παράνομος και ο Θεός είναι μαζί σας και εμείς αναχωριέστε, ξέρω και αυτοί δεν είναι και τόσο χριστιανοί, είναι παραπάνω αιρετικοί. Δίνουν και ένα ηθικό τόνο, μια ηθική χρειά σε όλη την εκστρατεία. Λοιπόν, στις Δευτέρα 12 Απριλίου γίνεται η μεγάλη επίθεση. Γίνεται από την πλευρά της θάλασσας. Τα απόρριτα τείχη δηλαδή δεν μπορούν, ούτε σαν φόλ, γίνεται από την πλευρά της θάλασσας. Το βράδυ της 12ης Απριλίου στείλουν προγεφύρωμα πάνω στο τείχος ουσιαστικά και ακριβώς στην κάτω περιοχή, στα τείχη τα θαλάσσια, στείλουν το πρώτο του προγεφύρωμα και περιμένουν το βράδυ ή την άλλη μέρα το πρωί την αντεπίθεση του Βυζαντινού στρατού, που δεν υπήρξε ποτέ.
Βάζουν και μάλιστα πυρκαγιά, η οποία αρχίζει να καίει ένα μέρος της πόλης για να προστατευτούν, να μπορεί να αντιπιτηθεί ο Βυζαντινός στρατός που ουσιαστικά είχε αποσαφρωθεί, είχε αποδιοργανωθεί τελείως. Η βαράγια φρουρά δεν μπορούσε να μαζέψει χρήματα, δεν μπορούσε να βασιστεί ότι κάποιος της δώσει λεφτά, έφυγαν, διασκορπίστηκαν. Και στις 13 Απριλίου μπαίνουν οι σταυροφόροι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Επικεφαλής είναι ο Βονιφάτιος ο Μονφερατικός, αυτόν τον εκείνο θα τον συναντήσουμε στη Θεσσαλονίκη, τον Βονιφάτιο. Λοιπόν, μπαίνουν μέσα στην Κωνσταντινούπολη και τους υποδέχονται οι Βυζαντινοί και τους λένε «Καλώς ήρθετε, Μέγα Βασιλιά, έλα να σου δώσουν το στέμμα». Και μένουν με ανοιχτό το στόμα οι άνθρωποι. Είτε δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει, μία ερμηνεία είναι αυτή, είτε ακριβώς κάποιοι σκέφτηκαν πονηρά θα τους το δώσουν το στέμμα, ποιος θα αρνηθεί την ευκαιρία να αποφευχθεί η Λεϊνασία. Θα τον κάνουμε βασιλιά, θα τον ελέγχουμε εμείς, γιατί υπήρχε μια Βυζαντινή αριστοκρατία που είχε ένα συσσωρευμένο φορτίο εμπειρίας μέσα στους αιώνες, με δολοπλοκίες, με μηχανογραφίες, και με την καλή και με την κακή. Αρχίζει η Λεϊνασία, η Λεϊνασία είναι ανίποτη, καταστροφική, δεν θέλω να μείνω περισσότερο σε αυτό. Αυτοί αποφασίζουν με βάση συμφωνίες να κάνουν εκλογή για το ποιον θα βάλουν αυτοκράτορα, ένα εκλεκτορικό συμβούλιο από Βενετούς και από Σταυροφόρους. Όποιος θα βγάλει αυτοκράτορα, ο άλλος θα βγάλει Σταυροφόρο. Θα βγάλει τον Πατριάρχη, τον Λατίνο Πατριάρχη. Λοιπόν, εκλέγεται αυτοκράτορας ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας και όχι ο Βονιφάτιος που όλοι περίμεναν ήταν το φαβορί, δηλαδή τα exit poll έδιναν Βονιφάτιο, κυριολεκτικά. Ήταν ο αρχηγός της Σταυροφορίας, είχε οικογένεια η οποία είχε πολύ έτσι δυνατό παρελθόν μέσα στην Σταυροφορία, στο κίνημα των Σταυροφοριών. Ήταν και ο ίδιος, όπως λένε, ο Μορφάνδρας και κάνει και μια στρατηγική κίνηση ο Βονιφάτιος για να προστατευτεί τους Έλληνες. Παντρεύεται την Μαρία Μαργαρίτα, κόρη του βασιλιά της Ουγγαρίας, γυναίκα του Ισάκιου, στον χρόνο, ο Ισάκιος πεθαίνει, έχει πεθάνει ήδη, γυναίκα του Ισάκιου, την παντρεύεται, οπότε θέλει να προστατευτεί τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους, τους Ελληνοορθοδόξους, ώστε κοιτάξτε, εγώ έχω και τη γυναίκα του αυτοκράτη, δηλαδή η αυτοκράτηρα δεν αλλάζει, είμαι μαζί σας. Βέβαια αυτό δεν έπαιξε κάποιο ρόλο και εξελέγει ο Βαλδίνος της Φλάνδρας, οπότε ο Βονιφάτιος βρέθηκε και σε ένα διέξοδο, άφησε την Μαρκιονία του πάνω στην Ιταλία και βρέθηκε, αντί να γίνει αυτοκράτορας αυτός, λοιπόν, και τον Βαλδουίνο της Φλάνδρας θα το συναντήσουμε λίγο πιο κάτω. Μετά τη Σταυροφορία θα πρέπει να μοιραστούν τα εδάφη. Αλλά αυτοί έκαναν μια συμφωνία πάνω στα χαρτιά, αλλά θα πρέπει να γίνουν οι κατακτητικές επιχειρήσεις, να γίνουν οι πόλεμοι, ώστε ο κάθε σταυροφόρος να κατοχυρώσει τα εδάφη. Στην πράξη αυτά που συμφωνήθηκαν, με το πώς διαμορφώθηκαν, μάλλον απήχαν αρκετά. Λοιπόν, εδώ έχω μερικούς πρωταγωνιστές, γιατί ίσως περισσότερους όλα αυτά τα ονόματα να είναι και λίγο ανίκια. Ο Βονιφάτιος, ο Βαλδουίνος, δεν ανέφερα ας πούμε από τους Βενετούς, τον Δόγη, τον Ερίκο, τον Βάνδολο, ο οποίος ήταν 85-90 χρονών, σχεδόν τυφλός, καθοδηγούσε τους Βενετούς και τους Σταυροφόρους, συνηθίγει τη Σταυροφορία, χειραγωγούσε τις αποφάσεις τους και στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης ήταν εκεί εντυμένος με την πανοπλία του πάνω στα καράβια να ενθαρρύνει. Ήταν 85-90 χρονών ο άνθρωπος, δεν ήταν νεαρός. Και προφανώς ο Πάπας Ινοκέντιος, ο οποίος πολύ εύκολα έτσι του ρίχνουμε το ανάθεμα, το ότι εμπνεύστηκε την Σταυροφορία και αυτός ο φίλος την καταστροφή του Βυζαντίου και ούτω καθεξής, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και από εδώ είναι Βυζαντινή αυτοκράτορα, που έχουν τον Ισάκιο, τον Αλέξιο, τον Αλέξιο και τον Αλέξιο. Λοιπόν, εδώ είναι η επίθεση στα τείχη.